μετά την συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Ρώσο αξιωματούχο, κυρίες και κύριοι. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πάντοτε στη βάση του διεθνούς δικαίου, υπερασπίστηκαν την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε κρίσιμες για την πατρίδα μας στιγμές. Την ίδια στιγμή, διαχρονικές είναι οι θέσεις αρχών και η στήριξη που παρέχεται και συνεχίζει να παρέχει η Ρωσία στις προσπάθειες μας για εξέβρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού στη βάση πάντα των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ιδιαίτερο σημαντική και ανεκτίμητη προς αυτή την κατεύθυνση υπήρξε η δική σας προσωπική συμβολή, φίλε Σερκέη, μέσω της θέσης σας ως Υπουργός Εξωτερικών αλλά και των άλλων αξιωμάτων που κληθήκατε να υπηρετήσετε τα τελευταία 16 χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Όπως το ίδιο, ανεκτίμητη είναι και η προσφορά σας στην συνεχή ανάπτυξη των ιστορικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σχέσεις οι οποίες σφυριλατήθηκαν μέσα από κοινές, πολιτιστικές, πνευματικές και θρησκευτικές αξίες και την ειλικρινή φιλία που ανέπτυξαν οι λαοί μας θέτοντας στέρεες βάσεις για την ανάπτυξη αμοιβαία εποφελών συνεργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, τιμώντας τα 60 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και ως ελάχιστο δείγμα τη υψηλής εκτίμησης αλλά και αναγνώρισης του έργου σας, φίλε Σερκέη, εποφελία των δύο λαών, λήφθηκε ή λάβαμε την απόφαση να σας επιδώσω εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας τον μεγαλόσταυρο του τάγματος Μακαρίου του Τρίτου. Και οι σχέσεις μας αυτές προχωρούν δυναμικά με βάση την φιλία μεταξύ των λαών μας, με βάση τις κοινές μας αρχές. Неизменность нашей линии на укрепление дружбы с Кипром, с кипрским народом была вновь подтверждена в недавнем вашем телефонном разговоре с президентом Путиным. Η τάση μας αυτή για την ενίσχυση των φιλικών δεσμών μεταξύ των λαών της Ρωσίας και της Κύπρου επιβεβαιώθηκε πρόσφατα κατά την τηλεφωνική σας επικοινωνία με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. И я могу вас заверить, что все те договоренности, которые между президентами наших стран достигнуты, будут претворяться в жизни. Министерство иностранных дел Российской Федерации будет и далее самым активным образом развивать наше сотрудничество во всех областях. Και μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι όλες οι συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των προέδρων μας θα υλοποιηθούν και εμείς ως Υπουργείο Εξωτερικών θα στηρίξουμε την δουλειά αυτή με όλη τη δύναμη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα.